Είστε εκεί, γιατί θα πάω εγώ λίγο στη γιγαντοθόνη για να σας ξεκινήσω από το ντοκουμέντο. Γιατί ένα από τα πιο πολύ συζητημένα ζευγάρια αυτών των μηνών παντρεύτηκε. Ναι, είναι γάμος, αλλά δεν είναι απλά ένας γάμος. Υπάρχει και εγκυμοσύνη, υπάρχει και ένας φλογερός έρωτας, υπάρχει και πολύ συνέστημα και υπάρχει και βάπτιση. Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου με τον καλό της, τον Βασίλη Σταθοκοστόπουλο, παντρεύτηκαν χθες. Αυτή είναι η πρώτη και μοναδική φωτογραφία που θα δείτε από το γάμο τους, μέσα από το Δημαρχείο Βούλας Βάρης Βουλιαγμένης. Θέλω να σας πω ότι η Κωνσταντίνα συγκινήθηκε κατά τη διάρκεια της τελετής. Ήταν και οι δύο πάρα πολύ ευτυχισμένοι. Έγινε σε πάρα πολύ στενό οικογενειακό κύκλο. Οι καλεσμένοι δεν ξεπερνούσαν τους 10. Το ζευγάρι ήθελε να κρατηθεί απόλυτη μυστικότητα σε αυτό τους το βήμα. Ήθελαν να το ζήσουν οικογενειακά. Το υπέροχο νηφικό της Κωνσταντίνας είναι της Ήλιας Κρυθαριώτη. Και βλέπετε τον έρωτα να υπάρχει στο πώς κοιτάζονται, στο πώς αγκαλιάζονται. Θέλω να σας πω ότι το ζευγάρι παντρεύτηκε χθες στις 5 το απόγευμα. Μπράβο. Στο Δημαρχείο 3Β, Βάρης Βούλας Βουλιαγμένη. Σωστά, τα 3Β. Το μυστήριο έτσι επισφράγησε με την παρουσία του ο Δήμαρχος, ο κύριος Κωνσταντέλος, ο οποίος είναι και μαζί μας. Καλημέρα, Δήμαρχε. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα και σας ευχαριστούμε θερμά που είστε μαζί μας. Και ξέρω ότι ήταν μια πολύ όμορφη στιγμή για το ζευγάρι και την οικογένειά τους. Άλλωστε και όλη η οικογένεια Σταθοκοστοπούλου μένει εκεί. Έχει και πολλές από τις επιχειρήσεις της εκεί στο Δήμο σας. Δίπλα στο Δημαρχείο είναι το, ναι, όχι μόνο, είναι πολλά. Πείτε μας λίγο από αυτά που μπορείτε έτσι να μοιραστείτε με το κοινό, τι αποκομίσατε, υπήρχε συγκίνηση, υπήρχε αγάπη, τι έγινε χθες στις 5 στην τελετή? Ήταν μια πάρα πολύ ξεχωριστή στιγμή, κυρίως για τα δύο νέα παιδιά αυτά. Δύο νέοι άνθρωποι οι οποίοι φρόντισαν με έναν εξαιρετικό τρόπο ο γάμος αυτός να παραμείνει ένα μυστικό, μια δικιά του στιγμή. Και ήταν και οι δύο πολύ λαμπεροί, πολύ ευτυχισμένοι. Οι γονείς τους επίσης παρόντες και τα αδέρφια τους. Η όλη διαδικασία, δεν, όπως έδωσε πολιτικούς γάμους, διαρκεί περίπου 5-10 λεπτά. Η Κωνσταντίνα, ναι, όπως είπατε νωρίτερα, συγκινήθηκε. Νομίζω ήταν λογικό. Εγώ προσωπικά χάρηκα ότι τουλάχιστον σε αυτή τη φάση που είναι ο προσωπικός γάμος, γιατί ξέρω ότι από ό,τι μου είπαν θα ακολουθήσει και ο θρησκευτικός γάμος μετά τη γέννηση του παιδιού τους, τους ένωσα σε αυτή τη νέα του ζωή, τους ευχήθηκα. Και νομίζω ότι όταν βλέπεις δύο ανθρώπους έτσι να συνειδητοποιημένα να ενώνουν τη ζωή τους, να είναι ευτυχείς και να το πιστεύουν ακράδαντα αυτό που κάνουν, αυτό το μεγάλο βήμα της ζωής τους, πραγματικά χαίρεσαι και εσύ που είσαι μέρος. Έτσι είναι, και εσείς είστε και ένας άνθρωπος, επειδή χτύχει και σας έχω γνωρίσει και εγώ προσωπικά, είστε ένας άνθρωπος έτσι παρόν στις χαρές των ανθρώπων, κοινωνικός. Και είμαι σίγουρη ότι κι εσείς έτσι με αυτή την πρόταση του ζευγαριού χαρήκατε πάρα πολύ και την αποδεχθήκατε. Ποιοι υπέγραψαν ως μάρτυρες? Ο ένας μάρτυρας από πλευράς του γαμπρού ήταν ο πατέρας του. Α, ο κύριος Βλάσης. Και από την πλευρά της νύφης ήταν μια φίλη του ζευγαριού. Από ό,τι κατάλαβα, μια επιστήθια φίλη του ζευγαριού, μια πολύ δική του. Ήταν και ο μόνος μη συγγενής που παρευρέθη στο γάμο. Σωστά. Εγώ θέλω να πω ότι επειδή... Επώνυμη μη συγγενής. Συγγενής δεν είναι... Όχι, μη συγγενής λέει, η μάρτυρας. Νομίζω ότι είναι γνωστή, αλλά όχι πολύ εντατικά. Είναι επιφανής στον χώρο της εστίασης. Ωραία. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι όντως το ζευγάρι, παιδιά, προσπάθησε να υπάρχει μυστικότητα. Ήθελε να ζήσει αυτή τη στιγμή πολύ οικογενειακά. Η νονά του γιού μου, η Αλεξάνδρα Σταθοκοστοπούλου, αδερφή του Βασίλη, δεν μου είχε πει τίποτα. Χθες το βράδυ, αφού όλα τελείωσαν και πήγαν πάρα πολύ όμορφα, κατάφερα εγώ να βρω κάποιες πληροφορίες και μου το επιβεβαίωσαν εκ των υστέρων και μου εξήγησαν ότι όντως τα παιδιά ήθελαν αυτή τη στιγμή, λίγο πριν τη γέννηση του παιδιού τους, να τη ζήσουν μόνοι τους. Γι' αυτό και όπως λέει και ο Δήμαρχος πολύ σωστά και το επιβεβαιώνω, η μόνη μη συγγενής ήταν αυτή η επιστήθια φίλη που από ό,τι φαντάζομαι μπορεί να είναι και η κουμπάρα. Θα ακολουθήσει κανονικά θρησκευτικός γάμος, η βάπτιση. Η Κωνσταντίνα και ο Βασίλης είναι πολύ της οικογένειας, είναι παραδοσιακά παιδιά και θέλουν να το ζήσουν βήμα-βήμα όπως ορίζει η κοινωνία, η θρησκεία, η παράδοσή μας.
και οικογενειακοί έτσι δεσμοί που μας συνδέουν όλους. Βέβαια, δεν θέλω να σε πικράνω, αλλά όλες οι νύφες συγκινούνται, όπως και οι συμπεθέρες. Η μαμά δηλαδή του γαμπρού. Εντάξει, ρε παιδί, είναι μια σημαντική στιγμή. Είτε είναι πολιτικός ο γάμος, είτε θρησκευτικός. Δεν πάβει δύο άνθρωποι να ενώνονται με τα δεσμά. Πέρα από αυτό, όταν είναι και σε εξέλιξη μια εγκυμοσύνη, οι ορμόνες είναι τέτοιες. Πολλές φορές δεν μπορείς να συγκινήσει. Εάν μου επιτρέπετε να πω ότι επειδή τα παιδιά ζήτησαν εδώ και περίπου δύο μήνες που αποφασίστηκε να γίνει ο γάμος να κρατηθεί σε μια μυστικότητα, ήθελαν να το κάνουν οικογενειακό, εγώ εξεπλάγει που τελικά μέχρι τέλους υπήρξε ένα συνεργείο από το δικό σας κανάλι που ήταν εκεί απ' έξω, αλλά γενικότερα η δεν ήταν το δικό μας. Αν ήταν από το δικό μας κανάλι, ίσως να είναι η εκπομπή της Κατερίνας που έπεται. Νομίζω ότι ήταν. Νομίζω ότι ήταν από το κανάλι σας. Από ό,τι κατάλαβα, το είδα και μπαίνοντας και φεύγοντας. Οι πρόνοιες όλες οι οποίες έλαβαν να μπουν στο Δημαρχείο από βοηθητική είσοδο κλπ. Ήταν τέτοιες οι οποίες έγινε κάτι που εγώ δεν το περίμενα. Επειδή λόγω της θέσης του Δημαρχείου έχουμε κάνει γάμους πολλών επωνύμων. Γενικότερα κατακλείζονται από κανάλια, από δημοσιογράφους. Χθες πραγματικά ήταν κάτι το οποίο εμένα με εξέπληξε, πώς κατάφεραν τα παιδιά και οι συγγενείς τους να το κρατήσουν απόλυτα. Οι δημοσιογράφοι έχουν ως ρόλο να βρίσκουν τις πληροφορίες που οι άλλοι θέλουν να κρατήσουν μυστικές. Από εκεί και πέρα, φαντάζομαι αν υπάρχουν κάποια πλάνα, θα τα δούμε σε μια άλλη εκπομπή. Δεν ήταν το δικό μας συνεργείο. Εμείς μάθαμε από πολύ στενό κύκλο κάποιες πληροφορίες και μάλιστα τη φωτογραφία μας την παραχώρησε το ίδιο το ζευγάρι. Με συνεννόηση που είχαμε ότι αυτό το πράγμα θα γίνει με σεβασμό, με κάποιες πληροφορίες και σίγουρα δεν είναι μια φωτογραφία. Το ίδιο το ζευγάρι θα αποφασίσει πότε και αν θα κοινοποιήσει αυτές τις φωτογραφίες από το γάμο ακριβώς, και πώς θα τις επικοινωνήσει. Εμείς έτσι έχουμε αυτή τη διακριτική φωτογραφία και επί τούτου έχουμε και το σήμα μας. Όχι τόσο για να μην μας αναπαράγουν και την πάρουν, απλά γιατί η Κωνσταντίνα και ο Βασίλης έχουν το δικαίωμα όταν επιθυμήσουν και όταν θελήσουν να δημοσιοποιήσουν καθαρές τις φωτογραφίες από αυτή την τόσο σημαντική. Τα παιδιά γλυκά μοίρασαν. Έγινε γεύμα μετά. Μπουμπουνιέρες και γλυκά δεν είχαν γιατί ήταν σε κλειστό οικογενειακό κύκλο, όπως είπαμε. Είχαν κάποιο οικογενειακό τραπέζι, στο οποίο όλοι όσοι συμμετείχαν και παραβρέθηκαν στο γάμο πήγαν σε ένα παραλιακό στο Ιθάκι. Κατάστημα της, ένα από τα πιο ωραία εστιατόρια Αττικής και περιχώρων. Νομίζω ότι ήταν κάτι πάρα πολύ όμορφο. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί κρατήθηκαν χαμηλή τόνη, το ζευγάρι ήταν συνεχώς μαζί, οι γονείς από δίπλα. Ήταν μια πάρα πολύ νοικοκυρεμένη. Θέλω να σας πω έτσι κάποιες πληροφορίες. Κύριε Δήμαρχε, μείνετε μαζί μας. Στον Ιφικό είπαμε ότι είναι Σίλια Κρυθαριώτη. Τις φωτογραφίες τις τράβηξε ο Κύριλ Σαμαρίτς. Μετά έγινε το δείπνο στο Ιθάκι με την οικογένεια. Η κουμπάρα που είναι του χώρου της εστίας πολύ επιτυχημένη είναι η Κατερίνα Νάζου του Κουρσάρου. Επιστήθια φίλη του ζευγαριού και ενδεχομένως και κουμπάρα στο θρησκευτικό. Και γενικώς ισχύει αυτό που είπατε. Υπήρχε οικογενειακό κλίμα χαράς, συγκίνησης. Γιατί επειδή σας λέω, επειδή έχει τύχει και την ξέρω αυτή την οικογένεια και έχω βρεθεί σε πολλές γιορτές οικογενειακού χαρακτήρα λόγω της κουμπάρας μου Αλεξάνδρας Σταθοκοστοπούλου, είναι μια πολύ δεμένη οικογένεια. Δηλαδή, στη γιορτή της Αλεξάνδρας πρώτα θα δεις τα αδέρφια της και τους γονείς της και μετά τους φίλους της. Είναι σημαντικό αυτό που λέω, γιατί δυστυχώς, περνώντας τα χρόνια, ξέρεις, κάποιοι άνθρωποι αποξενώνονται από τους δικούς τους. Εκεί μιλάμε για μια πολύ δεμένη οικογένεια. Λοιπόν, τα καλύτερα, να ζήσουνε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα και καλή συνέχεια. Λοιπόν, με το καλό το μωράκι τους, ακόμα δεν έχουν πει αν είναι αγοράκι ή κοριτσάκι. Έχουν κυκλοφορήσει κάποιες φήμες. Εγώ θα τους ευχηθώ. Αυτού. Μπέρδεψα τα λόγια μου από τη χαρά και τη συγκίνηση. Θα τους ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου να ζήσουν, να είναι ευτυχισμένοι. Και αυτή η όμορφη περίοδος που ξεκινά, αυτό το νέο κεφάλαιο της ζωής τους, να έχει μόνο δάκρυα χαράς και συγκίνησης. Ερχόμαστε.